Ω μέλο τη κυβέρνηση, και θα συζητήσουμε μετά και τα δικά σα πολιτικά βήματα. Επιβεβαιώνεται ή διαψεύδεται ότι είναι στα σκαριά η διπλή ρύθμιση 120 δόσεων για ασφαλιστικά ταμεία και εφορίε. Σα να... είπε ο κ. Που... Κουτουμάνη κάτι προηγουμένω: Ότι όσο δεν το λύνετε, να πείτε ότι δεν θα γίνει. Ή ότι θα γίνει, δεν πληρώνει άνθρωπο. Ακούστε, εγώ θα έλεγα λίγο υπομονή. Η αρμόδια είναι το Υπουργείο Εργασία για να απαντήσει για το περιεχόμενο, Είσαι, για το, για το περιεχόμενο των ρυθμίσεων, εγώ αυτό που θα σα πω είναι ότι ναι, θα υπάρξει ρύθμιση ευνοϊκή. Τώρα το περιεχόμενο είμαι ο τελευταίο ο οποίο μπορώ... Και για εφορίε θα... μα... και για ασφαλιστικά ταμεία, λέτε. Και για εφορίε, πιστεύω. Και για εφορίες. Εσείς για του αγρότε μελετάτε ειδικέ ρυθμίσει για τα χρέη που έχουνε. Ναι. Έχουν, για, ε... δεν θα, να μην πούμε πάλι αυτό το τετριμένο για 120 δόσεις, αλλά για του αγρότε, αυτού που έχουν πραγματικό πρόβλημα. Κύριε Χασαπόπουλε, πριν από 10 μήνε εξαγγέλθηκαν οι ρυθμίσει για τα αγροτικά δάνεια, οι οποίε προβλέπουν τη διαγραφή όλων των τόκων. Κάτι το οποίο δεν το γνωρίζουν πολλοί. Όλων των τόκων. Και εξολογιστικών και μη λογιστικών. Και διαγραφή και, και του κεφαλαίου. Από εκεί και πέρα τα χρέη προ τα ασφαλι... ασφαλιστικά του σταμία θα είναι με την επικείμενη ρύθμιση. Θα μπουν και αυτοί. Θα μπουν, θα μπουν και, αγρότες και αυτοί. Βεβαίω, δηλαδή. βεβαίω. Και έχει ένα θέμα που αναδείξαμε σήμερα με τον κύριο Κουτρουμάνη. Είναι αυτή η ιστορία με του ελεύθερου επαγγελματίε που δεν έχουν πληρώνουν κανονικά. Είναι και οι αγρότε μέσα σε αυτό. Είναι ξέρετε. και οι αγρότε. Σωστά. Είναι και οι αγρότε. Ναι. Τώρα εσεί, κύριε Κοκκάλη, φαντάζομαι ότι έχετε αλλάξει γραμμή πλεύση πολιτική. Υποθέτω ότι η παραμονή σα στην κυβέρνηση θα σημάνει ότι θα σα δούμε και στι εκλογικέ λίστε του ΣΥΡΙΖΑ. Είναι η κλασική ερώτηση σε έναν όχι ναι. δεκτή και σεβαστή, σε έναν ανεξάρτητο βουλευτή. Προέχει πάνω απ' όλα να αποκατασταθούν οι αδικίε. Προέχει να έρθει η ρύθμιση των 120 δόσεων, το είπατε, το αναδείξατε και εσεί και οι λοιποί συνομιλητέ και καλά κάνετε. Από εκεί και πέρα θα, θα είναι μια εκλογική χρονιά. Ευχαριστώ. Το φθινόπωρο του 2019 θα αναμετρηθούν οι δυνάμει οι οποίες βγάλαν τη χώρα από τα μνημόνια με λάθη. Οι δυνάμεις οι οποίες αγωνίζονται για μια παραγωγική συγκρα... ανασυγκρότητα της χώρας με τις δυνάμεις οι οποίες είχαν δώσει το στίγμα τους όλα αυτά τα χρόνια. Ε, ναι, πώς... Μέσα με τη δύναμη που... Μέσα λοιπόν στις δυνάμεις που του σήμερα, που βγάλαν τη χώρα από τα μνημόνια που φέρνουν τη συνταγματική αναθεώρηση, ναι, είναι πιθανόν να είμαι και εγώ. Αν δεν το έχετε κλειδώσει. Όχι, ακούστε. Ε, αυτό που προέχει είναι το, το κυβερνητικό έργο. Να θυμίσω σε αυτέ τι δυνάμει δεν είναι μόνο αριστερέ δυνάμει, οι οποίοι βγάλαν τη χώρα από τα μνημόνια. Σωστό. Και είναι αναγκαίο όσο ποτέ, σα το λέω τώρα, η δημιουργία, η δημιουργία ενό φορέα στο κέντρο, στο τη προοδευτική και κοινωνική κεντροδεξιά. Ναι. Εσεί και εγώ, καλή με τον κύριο Κέιτσι, τι σχέση ιδεολογική έχετε, πάμε, Που θα είστε πιθανώ στο ίδιο ψηφοδέλτιο. Ακούστε, ε, σε, ένα, σε, ένα, μέτωπο, σε μια κοινωνική συμμαχία, δεν μπορεί να είναι όλοι οι ίδιοι. Είναι Α, δυνατόν. Ναι, αλλά είστε δύο άκρα όμως σας λέει. Όπως και στη Νέα Δημοκρατία υπάρχουν πολύ διαφορετικές απόψεις. Πολλοί δεν υπάρχουν. Ε? Έτσι. Δεν υπάρχουν από τη μια μεριά. Δηλαδή, η Δημοκρατία δεν έχει, ας πούμε, να είναι ο κηρύτσις ο οποίος να λέει ότι δεν είδα κανένα που να πέθανε από ο Μολότοφ και απόψεις που είναι οι δικέ σα, η κυρία Κουντούρα. Ο καθένα κρίνεται με τι απόψει του. Ναι, αλλά έχει την ίδια στέγη όμω. Εγώ δεν θα απολογηθώ για τον κύριο Κυρίτση. Όχι, δεν θα απολογηθώ. Συγκατοικείται με τον κύριο Κυρίτση. Όχι, είμαι μέλο τη κυβέρνηση. Ναι, αλλά δεν είμαι μέλο. Πρέπει να γίνετε και μέλο τη κοινοβουλευτική ε, ε, ομάδα. Γιατί, γιατί προτρέχετε, Δεν είμαι μέλο αυτή τη στιγμή στο ΣΥΡΙΖΑ. Άρα η ερώτησή σα, πώ μπορείτε να είστε με τον κύριο Κυρίτση, νομίζω ότι η απάντηση είναι αυτοαπόδεικτη και λογική. Το είπα πριν. Το 2015 ο ΣΥΡΙΖΑ πήρε μια εντολή δυνατή. Όλοι αυτοί ήταν αριστεροί. Ναι. Τότε. Ή, ήταν όλοι. Όλοι αριστεροί δεν ήταν. Στο ΣΥΡΙΖΑ. Οι ψηφοφόροι. Η μεγάλη εντολή που πήρε. Ε, δεν ήταν ανέλ Ανέλ δεν ήταν. Κύριε Χασαπόπουλε, έτσι και η εντολή που θα πάρει τώρα πως ο ΣΥΡΙΖΑ, ο βασικό κορμό. Βλέπουμε παράλληλα, υπόλοιπες... συγγνώμη κύριε Υπουργέ, σα διακόπτω για να εξηγήσουμε στου τηλεθεατέ. Βλέπουμε και την, στο μέγαρο μαξί μου εικόνα. Σε λίγο φτάνει και ο πρόεδρο τη Βολιβία. Θα γίνει δεκτό να συναντηθεί με τον Πρωθυπουργό, ο κ. Μοράλε. Σε λίγα λεπτά θα ξεκινήσει η συνάντηση. Έχει πάει το άγημα εκεί. Ναι, βέβαια. Δεν ήταν όμω. Τι τα έχει ο... φτιάξει κόσμος, έτσι. Τι έχει τα έχει κάνει αυτά όλα. Το άγημα απ' έξω. Κύριε. Με σαν βαμόπουλο. Ω υπουργό εξωτερικών το είχε κάνει αυτό. Το άγημα. Το άγημα να κάθεται δεξιά και αριστερά στι. Καλά. ωραία. σα για την ιστορία. Κύριε Χασαπόπουλο, τι Δεν παίζεται. Ε, <laughs> Ότι η χρονιά φέτο είναι εκλογική. Και στι εκλογέ είπαμε ποιοι θα αναμετρηθούν. Ο βασικό κορμό είναι ο ΣΥΡΙΖΑ. Από εκεί και πέρα υπάρχουν και άλλε δυνάμει. Ναι, το καταλάβαμε. Ποτέ δεν είπα το εγώ καταλάβαμε. ότι είμαι ίδιο με τον κύριο Κυρίτσι. Όχι. Ναι. Και νομίζω απεδείχθηκε. Ούτε εγώ σα είπα ότι είστε ίδιο. Απλώ συγκατοικήστε, συγκατοικήστε πιθανότατα. Με, λοιπόν. με ρωτήσατε ναι. για το πολιτικό μου μέλλον. Απαντώ ότι προέχει πάνω απ' όλα το κυβερνητικό έργο. Να σα πω έτσι με, 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 απόλυτη ειλικρίνεια. Προέχει η ρύθμιση των 120 δόσεων να καλύψει όσο γίνεται περισσότερου επαγγελματίε. Προέχει η νέα σαφές. ρύθμιση για, το, για την προστασία. Για τον πει... Καμένο θα μα κάνει ένα σχόλιο. Έχει πει η αντίδραση του κύριου Καμένου Όχι, όταν δεν είπε ότι καθόλου. φύγατε στην Κίνα ήταν, και ναι. και το κινητό σα. Κύριε αυτά. Σαραντάκο, ε, η Κίνα δεν είναι Θεσσαλονίκη. Και το ταξίδι ήταν προγραμματισμένο εδώ και πριν 1,5 μήνα. Με, προσ... με πρόσκληση του Υπουργού Γεωργίας τη Κίνας. Δεν είναι δυνατόν να χρησιμοποιήσω εντό εισαγωγικών την Κίνα, να πεταχτώ στη Θεσσαλονίκη να αποφύγω κάτι. Σας σας πήγαινε πήγαινε και... Όχι, όχι, δυσκότητα. δεν με πήγανε καθόλου και τον σέβομαι και τον υπολείπομαι. Να σα πω όμω κάτι. Εσεί ήσασταν στου Ανέλ που ε, λέγατε και προεκλογικά τότε και όταν είχατε συνεργαστεί με το ΣΥΡΙΖΑ ότι τη Μακεδονία οι Ανέλ δεν την παραδίδουνε. Έτσι ε, δεν είναι. Και μετά ξαφνικά πήρατε μια απόφαση να αποχωρήσετε από το ΣΑΝΕΛ και να μείνετε στο ΣΥΡΙΖΑ και στην κυβέρνηση και να ψηφίσετε αυτή τη συμφωνία. Κάνετε λάθο. Δεν την ψήφισα. Επειδή λείπατε, εννοείται. Όχι. Ε, αυτό είναι σωστό τώρα. Όχι, δεν την ψήφισα. Μάλλον ε, λίγο ναι, σα στηρίξατε. Το στιμίζω... καταλαβαίνω. Στηρίξατε όμω αυτή την ε, κυβέρνηση. Σ, 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 δηλαδή θέλετε στιμίζω... να πείτε τώρα, επειδή δεν το χέρι να πείτε ναι. Τι σημαίνει, στήριζεται αυτή την κυβέρνηση. Φύγατε από τον κύριο Καμένο. Κύριε Χασαπόπουλη μου ξεκάθαρο ότι εγώ τη συμφωνία δεν θα την ψηφίσω και δεν την ψήφισα. Από εκεί και πέρα, ω εν ενεργεία μέλος μέλο αυτή τη κυβέρνηση, ε, τέσσερα χρόνια θα ήταν αποστασία αν δεν, ψήφιζα, ψήφω, δεν έδινα ψήφο εμπιστοσύνη. Διότι όταν συνεργάζεσαι με κάποιον για τέσσερα χρόνια. Και η συνεργασία αυτή είναι πάρα πολύ καλή. Και ο επικεφαλή τη συνεργασία, ο Πρωθυπουργό, είναι ο καλύτερο Πρωθυπουργό. Δεν μπορεί μέσα σε λίγε μέρε να είναι ο χειρότερο Πρωθυπουργό. Νομίζω η απλή λογική αυτό λέει. Ναι, ο κύριος Καμένος και τουλάχιστον είπε, η θέση δικιά μου είπε... ήταν και είναι ξεκάθαρη. Ό,τι είχα πει, αυτό έκανα. Από εκεί και, και πέρα το μέλλον θα δείξει. Και ο καθένα πορεύεται σύμφωνα με τη συνείδησή του. Θα τι να πω. Όχι, λέω, αν θέλει να το ρωτήσει κάτι, τον κύριο Κόκαλη, αυτό λέω. Και να σχολιάσει ε, αυτό που λέμε. Το, ότι πια ο ΣΥΡΙΖΑ ε, έχει κόσμο είναι που σαφές ιδεολογικά ότι... δεν έχουν εκείνη α, αυτή είναι τη βία. Είναι σαφέ. Καλά, η <laughs> στρατηγική πρόθεση του Τσίπρα είναι να κατακτήσει, α το πούμε, <coughs> πολιτικά και εκλογικά το χώρο τη κεντροαριστερά. Και υπάρχουν μια σειρά από κινήσει προ αυτήν την κατεύθυνση. Ο ανασχηματισμό, είδαμε την υφυπουργοποίηση δύο προϊστελεχών του ΠΑΣΟΚ. Είδαμε ε, την πρωτοβουλία της γέφυρας, είδαμε και την εκδήλωση της κυρίας Κατσέλη με τον επικεφαλής yeah, των Ναι, αλλά ευρωπαίων. σου λέει ο κύριος Κόγκαλης ότι έχει και άλλους μέσα ε, πιάνει. Ο κύριος Κόκαλης λέει αυτό το οποίο λέει και το Μαξίμου. Φτιάχνουμε ένα ευρύτερο σχήμα, εξού και ο τίτλος που θα κατέβει στις ευρωεκλογέ. δεν είναι μόνο ΣΥΡΙΖΑ υπάρχει και χώρος για άλλους. Οι πρόθυμοι, να χρησιμοποιήσω αυτόν τον όρο, δεν θέλω να είναι προσβλητικός, οι οποίοι προστέθηκαν στην κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ και έτσι μπόρεσε και πέρασαν μια σειρά από πράγματα α, α, και η συμφωνία των Πρεσπών αλλά και η, η ψήφος ψήφο εμπιστοσύνη. Ουσιαστικά έχουν μια θέση σε αυτό το σχήμα. Γιατί υπάρχει η κυρία Παπακώστα, η οποία έχει μια, ας το πούμε, δεξιά ιδεολογία. Βλέπουμε ότι έχει φτιαχτεί ένα, μια υποδοχή για να βολευτούν μια σειρά πρόσωπα, πολιτικά πρόσωπα, τα οποία δεν ανήκουν στην αριστερά, συνεργάστηκαν, έχουν διαμορφώσει δεσμούς και οι οποίοι ουσιαστικά θέλετε να το πούμε δορυφοροποιούνται, θέλετε να το πούμε ότι προστίθενται θα είναι ένα συμπλήρωμα στο ΣΥΡΙΖΑ, πάντως θα συμπορευτούν και αυτό έχει σημασία. Και δεν είναι μόνο αυτοί. Είναι και το γεγονό ότι το Κινάλ, το πρώην Πασόκ, θυμίζει Ιαννό. Η, η μία του πτέρυγα βλέπει προ τη Νέα Δημοκρατία, δηλαδή θεωρεί ότι η Νέα Δημοκρατία είναι ένα άλλο κόμμα με το οποίο μπορεί να συνεργαστεί, <κυρίζει> και η άλλη πτέρυγα βλέπει προ το ΣΥΡΙΖΑ. Λέει ποτέ δεξιά να βρούμε έναν τρόπο να συνεννοηθούμε με το Πολύ ΣΥΡΙΖΑ. Σωστά το λες. Άρα υπάρχει και πρόβλημα εκεί. Μάλιστα. Πολύ σωστά. Κύριε Υπουργέ, ε, ε, για να. Σωστά αυτά, σεβαστά, με μια βασική διαφωνία. Δεν έχουμε το άγχο του βολέματο. Διότι δεν είμαστε επαγγελματίε πολιτικοί. Έχουμε δουλειά να κάνουμε. Μάλιστα. Και να μην ασχοληθούμε με την πολιτική, έχουμε το επάγγελμά μα. Αυτή είναι η διαφορά μα με καλύ... του πολιτικού που μα κυβέρνησαν. Πρώτον, καλύ... πολλά... Δεύτερον, είμαι πολλά χρόνια δεύτερον, αυτό, δημοσιογράφος. Αυτό ε, δεν αφορά εσά. Δεν αφορά όλου. Α... Δεύτερον, επειδή είπατε για πρόθυμου. Σα θυμίζω τι ανοησίε που βγάζαν και ειδικά συνάδελφοι <Κι> δημοσιογράφοι δημοσιογράφη για κυβέρνηση κουρελού με πληρεξούσιο ανέκλητη εντολή. Ανοησίε, πραγματικά. Δεν το έβγαλε η δημοσιογράφη. Θέλω να σα θυμίσω και ο Μητσοτάκη το έχει πει. Και, και βουλευτέ. <Κι> ναι, όχι δημοσιογράφοι. <Κι> ότι δώσαμε ανεκλήτω την εντολή. Ανεκλήτω σημαίνει ότι δεν μπορώ να την πάρω πίσω. επιστολή λέτε που. να ψηφίζω προκαταβολικά. <Κι> Απόδειξη. <Κι> το πρωτόκολλο ένταξη, αφού υπέγραψα <Κι> ναι, ναι. το πρωτόκολλο ένταξη των Σκοπίων δεν το ψήφισαν. δεν ψηφίσατε ούτε τη συμφωνία ούτε το ναι, προσθόν. Δεν είναι ανοησία να, Υπουργέ, από την αντιπολίτευση μάλιστα. να λένε για κυβέρνηση κουρελού. Απλά επειδή δεν υπάρχει αντιπολιτευτικός λόγος και επειδή όντως Ανήκετε το κέντρο... Ανήκεται όμως στη συμπολίτευση. Μα είναι, να επειδή ναι. το κέντρο, ναι. το, το, δεν το εκφράζει Τώρα. μια δημοκρατία σήμερα. Και έχει ανάγκη αυτός Φτάνει ο χώρος. Είναι ο, ο, ο κ. Μοράλης στο μεγάλο Να και να δούμε αυτά τα πλάνα. Ε, να σα ευχαριστήσουμε πάρα πολύ και μια μέρα θα έρθετε για τα αγροτικά εδώ. Ε, Βεβαίω. Βγήκε ο, ο, ο Πρωθυπουργό ο να υποδεχθεί την πόρτα. Ε, και λογικά το πρωτόκολλο είναι πρόεδρο τη Βολιβία, ο κ. Μωράλη. Ωραία. Κατεβαίνει. Είδαμε και αυτό. Θα δούμε αν θα έχουν κανένα διάλογο πριν κλείσουν οι υπόλοιποι δημοσιογράφου. Θα έχει ενδιαφέρον αυτό. Αυτό το πράγμα δεν μπορούσαμε ποτέ να το λύσουμε και στο μαξί μου. Να μην έχουμε καθαρή εικόνα, ρε παιδί μου. Ή τα κάγια, λέει κάποιο θα είναι μπροστά στην κάμερα. Μια ζωή, 50 χρόνια. Δεν φτάνει που σου έβαλε τότε... και ο κ. Αβραμόπουλο να βλέπει και εικόνα με το άγημα. Ο κ. Αβραμόπουλο, δύο... ο, ο υπουργό και το εικόνα, βέβαια. Ε, τώρα, και... Παλιά έχει δύο κάγκελα που ανέβαινε. Εντάξει, ρε φίλε. Τώρα να λοιπόν. αυτό να μην είναι όλοι μπροστά. Τι, Τι άλλο θα να κάνει πια. Λοιπόν, Σταύρο, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να, Κύριε Κοντομάνη, ευχαριστούμε πάρα πολύ και εσά. Υπουργέ, ευχαριστούμε. η χαρά μα. Ο Χρήσο